ξέρετε. Ακούστε και έχω να σας διαβάσω. Ρεάλι μπλούζα. Επειδή είσαι φορά στην ίδια όλο τον χρόνο. Σου έχω νέα στη ζωή σου, σαπούνι. Καλά, εγώ στη θέση σου μισά να μου είχα πει. Λοιπόν, εγώ όπως πάντα θέλω να ικανοποιώ όλους εσάς τους οπαδούς μου. Εκτός, εντάξει, το σεξουαλικό είναι εύκολο, αλλά δέχομαι και πάρα πολλές επιθυμίες διαφόρων για πράγματα τα οποία θέλω να σχολιάσω και να πω. Πάρα πολλοί οπαδοί και ιδιαίτερα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και δεν το λέω σε κάθε πόλη. Στις άλλες πόλεις δεν είναι Θεσσαλονίκη, λέω τις άλλες πόλεις. Μου ζήτησαν. Ήταν πολύ έντονος ο ίστρος σας για μένα. Θέλετε να μάθετε, ας πούμε, θέλετε να κάνω μια κριτική περιγραφή διαφόρων γνωστών περάτων. Τώρα γιατί το θέλετε εσείς αυτό, δεν ξέρω. Εγώ πάντως υπακούω. Οπότε θα κάνουμε τώρα την κριτική περιγραφή διαφόρων γνωστών περάτων. Έχω αφήσει τον εαυτό μου έξω για να μην είναι το μη περί αυτού λόγο. Οπότε θα αρχίσουμε από κάποια βασικά τέρατα που ξέρει όλος ο κόσμος. Το πρώτο είναι το τέρας του Loch Ness. Να κάνω την κριτική μου, την περιγραφική κριτική μου. Παιδιά, το τέρας του Loch Ness, τι να πω. Είναι μεγάλη μαλακία να είσαι τέρας σε διαστάσεις Φαλκστάινερ, όπου κανονικά η λίμνη που ζεις θα έπρεπε να σου έρχεται πανιέρα και να μην σε έχει δει ποτέ κανένας, ενώ κανονικά φαίνεσαι από το διάστημα. Πώς τότε κανείς αυτό το τέρας? Κάποιοι λίγοι, οι λίθιοι λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν το πιστεύουμε. Δεν σε έχουν δει. Πάμε τώρα στο τέρας του Φραγκενστάιν. Γενικά το τέρας του Φραγκενστάιν είναι ένα τέρας καλής κατασκευής, από καλά, αν και όχι εντελώς συμβατά parts, μεταξύ τους. Δύσκολα αναβαθμίσιμο και με ιδιαίτερα κακογραμμένες ρουτίνες ελέγχου από τον δημιουργό του. Γενικά, του γάμι στα ράμα τον δημιουργού του. Πάμε τώρα στο τέρας Godzilla. Γενικά, επειδή το τέρας Godzilla δεν έχω να πω κάτι, είναι υπεργαμάτο τέρας, στο οποίο δεν βρίσκουμε το παραμικρό ψεγάδι, γαμάει και δέρνει καταβούληση και δεν κουνιέται το Πούτιν. Είναι πρότυπο για κάθε τέρας. Στα θετικά του επίσης είναι η διατροφή σειρών και σειρών του ελληνικού στρατού. Τέρας Godzilla. Επίσης το τέρας Godzilla είναι εφεδρέτης, έφτιαξε το πρώτο drone στην ιστορία, γνωστό ως... Κανείς δεν υπάρχει στρατό εδώ πέρα. Πώς γνωρίζετε, α, 12, ε. Godzilla, λοιπόν, για το παιδιά μας. Λοιπόν, μετά έχουμε συνεχίσουμε με αμύωτο ενδιαφέρον το τέρας Κθούλου. Θεός! Είναι το πρώτο πολυμορφικό τέρας, αποτελούμενο από μέρη χταποδιού, νυχτερίδας και Βαρκστάινερ. Είναι παλαιό τέρας, αρχαίο θα έλεγα, όμως πολύ αξιόπιστο μοντέλο. Ο κατασκευαστής αρχικά έδινε 800 αιώνες εγγύηση κατά της υγρασίας, την οποία έχει βαλθεί να αποδείξει ότι ισχύει, παραμένοντας σχεδόν μόνιμα κάτω από τη θάλασσα. Στα κακά του ο Λίμο Τεμπέλη που θα έλεγα, διότι συνεχώς σκέφτεται χωρίς κανείς να ξέρει αν πέθανε ή η αιώνια περιμένει. Πάμε τώρα στα βαριά τέρατα. Πάμε στο τέρας Κάντι. Απέναντι το τηλεοπτικό καμουφλαρισμένο τέρας του παρελθόντος, το οποίο έκρυβε καλά την αληθινή του φύση, παρόλα αυτά άφηνε άπειρα αγοράκια που παρακολουθούσαν τη σειρά με μία αναστρέψιμη στις λειτουργίες του Πέους. Επίσης η ίδια μέσα στη σειρά είχε ξεπαστρέψει καμιά δεκαριά γκόμενους. Οπότε εγώ προτείνω, ο πρώτος που θα ανακαλύψει την χρονομηχανή να ορκιστεί ότι το πρώτο πρόγραμμα που θα κάνει πριν σκοτώσει τον Χίτλερ είναι να γυρίσει πίσω και να κάψει το γαμημένο το ορφανοτροφείο που γεννήθηκε το μπάσταρδο αυτό. Και τώρα στα παιδιά θα βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Θα σας μιλήσω για το έψαξα να βρω τα χειρότερα τέρατα. Βρήκα, ας πούμε, ένα τέρας που είναι παναθηναϊκός. Είναι το τέρας Χάλι. Γνωστό Χούλκ στην Ελλάδα, θα το έχετε ακούσει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, ήθελα κάτι να συνταράξει το πλήθος. Να είναι το χειρότερο τέρας όλων των εποχών. Βρήκα λοιπόν το τέρας Βίγκαν. Λοιπόν, παιδιά. Είναι το τέρας Βίγκαν.
Λοιπόν, πέρας των ημερών μας, το οποίο τελευταία που αναπλασιάζεται είναι το ίδιο σε χαμερό και άχρηστο με τις κατσαρίδες. Θα προσπαθήσει να σας πείσει ότι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση της ζωής σας, δηλαδή η κατάποση νεκρών ζώων, είναι έγκλημα. Προτινόμενη αντιμετώπιση είναι βαρέστε το δυνατά και επαναλαμβανόμενο στο κεφάλι με τη σπονδυλική στήλη του αρνιού που μόλις φάγατε, μέχρι να ματώσει και να σταματήσει να κουνιέται και προπαντός να μιλάει. Μετά μπορείτε να του εκτοξεύσετε ηρωνική μισανθρωπιστική ατάκα του στυλ και εσύ από νεκρό ζώο πέθανες μωρή καριόλα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είχαμε ατάκα. Ευχαριστώ. Κόμις μας άνεργα σε κύριο. Δεμάτος, λοιπόν, δεμάτος.